Ένα διήμερο εθελοντισμού με αφορμή και την Παγκόσμια ημέρα εθελοντισμού πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Καλαμάτας από την Iron Man Greece και την Kinsep Faos υπό την αιγίδα του αθλητικού οργανισμού του Δήμου Καλαμάτας. Η εκδήλωση που έχουμε απόψε ουσιαστικά είναι μια, όπως είπες, ένα προήμιο. Είναι μια πρώτη ενημέρωση για το κομμάτι του εθελοντισμού που έχει να κάνει με το Iron Man Greece. Του χρόνου ετοιμάζουμε, εκτός από τον αγώνα που ήδη κάναμε 14 Απριλίου, και άλλες εκδηλώσεις, και η πιο σημαντική είναι το Iron Kids, ένας αντίστοιχος μικρός αγώνας που αφορά παιδιά από 3 μέχρι 12 ετών και έχει σκοπό να τους εμφυσίσει σε αυτό την μεγάλη διοργάνωση και να προετοιμάσουμε όλο τον κόσμο που τόσο πολύ μας υποστήριξε πριν από 9 περίπου μήνες και η συμμετοχή του ουσιαστικά συνέβαλε απίστευτα στην επιτυχία, να ξέρει τι πρόκειται να αλλάξουμε, τι θα βελτιώσουμε και να ετοιμαστεί. Ξεκινάμε δυναμικά. Πέρσι ήμουν αθλητής, έτρεξα τον αγώνα αυτόν και η σημασία των εθελοντών ήταν πάρα πολύ μεγάλη για τον καθένα από τους αθλητές. Με βοήθησαν δηλαδή εκεί πέρα στις δύσκολες στιγμές, με βοήθησαν να βγάλω φτερά, να πάρω τη δύναμη που χρειαζόταν, τη δύναμη που μου έλειπε εκείνη τη στιγμή, ώστε να τερματίσω υγιής και με χαμόγελο. Άρα λοιπόν, στηρίζοντας τον εθελοντισμό και προσπαθώντας να προσελκύσουμε περισσότερους εθελοντές για μια ακόμα μεγαλύτερη διοργάνωση όπως ήταν η φετινή, κάνουμε αυτή τη σημερινή εκδήλωση, ώστε να παρουσιάσουμε το Ironman, τι θα κάνουμε φέτος, τις παράλληλες δραστηριότητες και το πόσο σημαντικό είναι να έχουμε την ίδια στήριξη και από την τοπική κοινωνία, από τους εθελοντές και να ξαναγκαλιάσουν όπως και πέρσι τη διοργάνωση αυτή. Φέτος φέρνει περισσότερα ακόμα για όλους, γιατί είδαμε πέρσι ότι είναι ένα οικογενειακό event. Ήρθανε πολλοί άνθρωποι και φέραν μαζί και την οικογένεια και θέλουμε να προσφέρουμε και κάτι για να φύγει και η οικογένεια ευχαριστημένη και γεμάτη. Εγώ θέλω να μιλήσω ως μητέρα τριών παιδιών και θέλω να πω πόσο σημαντικό είναι να φέρουμε τα παιδιά μας στον αθλητισμό. Την παραμονή λοιπόν του Ironman το Σάββατο στις 4 του μηνός θα γίνει το Iron Kids. 400 παιδιά από την ηλικία των 2 έως 13 ετών θα λάβουν μέρος σε δρομικούς αγώνες μόνο, δεν θα κάνουν τρίαθλο, θα κάνουν δρομικούς αγώνες από μικρή μέχρι μεγαλύτερη απόσταση. Και θέλω να πω αυτό που έχω δει και στην προσωπική μου τη ζωή, ότι η μεγαλύτερη κληρονομιά που μπορούμε να αφήσουμε στα παιδιά μας είναι η αγάπη για τον αθλητισμό. Δεν κοστίζει τίποτε, κοστίζει ελάχιστα. Θα τους συντροφεύει σε όλη τους τη ζωή, θα τους κρατήσει μακριά από κακοτοπιές η αγάπη για τον αθλητισμό και θα τους ανακουφίζει, θα τους κάνει παρέα, θα τους συντροφεύει και θα τους δίνει μια θετική ματιά με την ντοπαμίνη που κατεβάζουμε όταν κάνουμε αθλητισμό σε κάθε δύσκολη στιγμή στη ζωή τους. Και στην εύκολη στιγμή θα το μοιράζονται με τον αθλητισμό τη χαρά τους. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου στηρίζει αυτό το μεγάλο γεγονός, στηρίζει αυτή την επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως είναι το Ironman Greece, για πάρα πολλούς λόγους. Προβάλλουμε την περιφέρειά μας, προβάλλουμε τις θεματικές μορφές τουρισμού, ενισχύουμε την τοπική οικονομία σε περιόδους χαμηλής σχετικά ζήτησης, γιατί όλοι αυτοί οι χιλιάδες επισκέπτες που θα έρθουν θα φάνε, θα διανυκτερεύσουν, θα θαυμάσουν την περιοχή. Και κυρίως προάγουμε το ελληνικό πνεύμα της φιλοξενίας, το ολυμπιακό πνεύμα, μέσα από τέτοιες συνέργειες. Όλοι ξυπνούν και θέλουν να δείξουν τον καλύτερό τους εαυτό, τη φιλοξενία για την οποία η Ελλάδα φημίζεται. Οι εθελοντές πρωτίστως, αυτοί πρωτοστατούν, αυτή είναι η καρδιά της όλης οργάνωσης. Όλοι μαζί πάμε να δείξουμε τον καλύτερό μας εαυτό στους επισκέπτες που θα έρθουν από το εξωτερικό και εντός Ελλάδος για να στηθεί με επιτυχία αυτός ο μεγάλος θεσμός. Καταρχήν είμαι πολύ χαρούμενη που βλέπω ανάμεσά μας ανθρώπους που έχουμε συμμετάσχει από κοινού σε δράσεις κοινωνικές, πολιτιστικές και αθλητικές και έχουμε μοιραστεί έτσι τα ίδια συναισθήματα, τις ίδιες χαρές, το ίδιο πάθος για έναν κοινό σκοπό. Μέσα από τον εθελοντισμό μαθαίνουμε να συνεργαζόμαστε, μαθαίνουμε να λειτουργούμε ομαδικά και να αφήνουμε ένα πολύ θετικό αποτύπωμα στις τοπικές μας κοινωνίες. Εθελοντισμός, εθέλω, που σημαίνει θέλω πολύ. Άρα γίνομαι ενεργός πολίτης και μέρος μιας καλύτερης κοινωνίας ανθρώπων.